Καλησπέρα, είμαι ο Άγγελος με ένα βίντεο. Άλλο ένα βίντεο shorts. Τα βίντεο shorts έχουν αυξηθεί τον τελευταίο καιρό λόγω των διακοπών, λόγω της πρωτοχρονιάς, λόγω κάποιων special γεγονών που είχαν συμβεί σε μένα τον τελευταίο καιρό. Και είπα να κάνω άλλο ένα. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε μια σειρά. Πρόσφατα ανέβασα ένα βιντεάκι στο YouTube, στο κανάλι μου, όπου εκεί σας έδειχνα ότι αποδεσμεύσαμε χώρο στο Xbox One μου μπροστά στην κάμερα. Για να μην έτσι σας πουλάω μούτρα, έλα δείτε εδώ. Τι κάνετε αυτό? Ναι, καλά ακούσατε. Ο αποδεσμευτικός χώρος του Xbox είναι πιο ελεύθερος από πριν. Λοιπόν, αυτό έγινε πρόσφατα, αλλά δεν χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι έχω αγοράσει πάρα πολλά παιχνίδια, πάνω τουλάχιστον 20. Αλήθεια, να δείτε αν το είδατε. Εγώ το βλέπω από εδώ μια χαρά. Βλέπετε εκεί που λέει Q, που σημαίνει σειρά, είναι ακόμα 20 που να κατεβούν. Εγκεφαλικό, αν το βλέπει κάποιος αυτά, λέγε θα παθαίνει εγκεφαλικό άμεσα. Και έγινε και ένα σκηνικό που είχα πάει στο mall, στο κοτσόβολο, εκεί να βρω ένα αισχυρό δίσκο για να το επεκτείνω, να το χώρο να διαγράψω τίποτα, και τελικά την πάτησα και ήταν αγόρασε τίποτα. Θα μου πεις από το να το πάθαινε αυτό στο ταμείο και να πήγαινε για να μετά να απογοητευόσαι ακόμα περισσότερο, κάτι θα είναι να το γνωρίσεις από πριν. Και αυτός ήταν ο κύριος λόγος που και ρώτησα, για να μην έχουμε τέτοια θέματα αν λέμε τα εισαγωγικά, πήγαινα να το αγοράσω. Δυστυχώς έγινε αυτό και τώρα εδώ έχουμε μείνει στον πάτο. Έζησα κάποια παιχνίδια που δεν τα έπαιζα πάρα πολύ. Έχω 146,2 GB ελεύθερα. Γιατί γιατί σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο ότι το Xbox είχε φτάσει στο αμήν πια. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, ούτε να παίξω, ούτε να αποτυχεύσω, ούτε τίποτα. Μου κάνει διάφορα νούμερα, με πέταγε συνέχεια έξω και δεν ξέρω εγώ τι. Τώρα θα μου πεις, μα Ράγγελε, είσαι τέλειος ηλίθιος, θα μπορούσες να σβήσεις τα δύο παιχνίδια που κρατάνε πίσω στο χώρο. Ξέρουμε, μας έχεις πει στο παρελθόν, κάνε τα παιχνίδια που κρατάνε πίσω στο χώρο. Grid 2019, Forza Motorsport 7 και Dirt Rally 2. Και από ό,τι είδαμε μας έδειξες το Dirt Rally 2 που είναι 59,2 GB το μεγάλο, και το Forza Motorsport 7 που καλά αυτό τα story του μέτρου χώρο γιατί είναι παιχνίδι Gigahertz, και μου κρατάει όλο αυτό το χώρο μόνο το Forza Motorsport 7 και δεν γίνεται τίποτα. Έζησα το Στοκόσα, το Στοκόσα Πετιζιόνε, το Breakfast, αν και στο επόμενο βίντεο σας έλεγα ότι το θέλω για να δείτε ότι θα το έπαιζα και κοιτάξτε τι έγινε με τα πακετάκια που αγόρασα, αν θα ζητούν και αυτά που δεν νομίζω, αμφιβάλλω. Αλλά τέλος πάντων έχουν γίνει τα πράγματα λίγο δύσκολα πέρα στο Xbox. Ξέρεις, μπορώ να πατήσω ένα παιχνίδι, να κάνω installation. Ωραία. Έτσι, μισό. Ξέρω τι θα κάνω τώρα. Τα cancel. Και βάζω άλλο παιχνίδι στη σειρά. Στην ουρά. Ωρε φίλε. Το πρώτο σκάζω δύο είναι μεγάλο παιχνίδι. 49,4 GB. Θα παίξουμε λίγο και μετά θα το σβήσω ξανά. Ωραία, μου κατεβαίνει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας και άλλο πράγμα να σας δείξω ότι αν έχετε δει το προηγούμενο μου βίντεο, να δείτε ότι κάνουμε κάτι. Την έφαγα.
Ε, περίμενε, έχω μέσα το δίσκο. Ναι, τον έχω. Και γιατί μου λέει Salvation Stop. Σε ξαναβάλω το. Ήρθα να βρείτε εδώ, αυτό με παρασύνεσαι. Λοιπόν, κάποια παιχνίδια θα κατεβούνε, θα ανεβούνε, οπότε θα ανεβούνε άνετα. Λοιπόν, τώρα, σύμφωνα τώρα με την σειρά, το επόμενο παιχνίδι που κατεβαίνει τώρα και θα κατεβεί σύντομα, γιατί είναι μικρό, 31GB μόνο, είναι το Dark Art Desert Rally, το πιο πρόσφατο παιχνίδι που αγόρασε. Είναι και καινούριο, σφαταράει. Οπότε θα το παίξω μια στην κάμερα. Τι θα κάνω. Θα παίξω παιχνίδια στην κάμερα, θα κάνουμε βίντεο και όταν παίζω αρκετά θα το σβήνω και θα κατεβάσω άλλα. Θα συνδυάσω για να μπορέσω να εισοικονομήσω αποδεικτικό χώρο από το Xbox. Ήταν εδώ αυτό που έγραψε στο podcast 2 ότι θα σταμάτησε να το κατεβάσει, αυτό είναι λίγο παρασέρνευση. Μπορεί να φταίει και ο δίσκος, γιατί τον έχω πολύ καιρό πατημένο μέσα στο κομμωδίνο μου και πιάνει αράχνες. Για να δούμε. Αυτά είναι κάπως άλλα τα πράγματα. Θα δείξει πως εξελιχθεί το πράγμα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι ένα βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Και θα τα πούμε στο επόμενο μας βίντεο. Γεια σας.